Καλησπέρα σας. Το όνομα μου είναι Μανιός Τέλειος, το κύριο μου επάγγελμα είναι μελισσοκόμος. Η κυρία Τσάφου είναι φίλη μου από χρόνια. Με ενημέρωσε στο προηγούμενο συνέδριο σας, σας είχε αναφέρει ως παράδειγμα τη συμβολή των βιβλιοθηκών στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Εφέτος ζήτησε να παρουσιάσω την περίπτωσή μου και δέχτηκα με πολύ χαρά. Κατάγομαι από ένα πολύ μικρό χωριό της Νάξου, τον Δανακό. Την περίοδο του 1987 με 1995 ήμουν επιτυχημένος επαγγελματίας εγκατεστημένος στην Αθήνα και απολάβανα τη ζωή μου και ήμουν ορκισμένος εργένης. Ο συμπατριώτης μου και γνωστός σε όλους σας, Μανώλης Βλέζος, δόρισε στα ορεινά χωριά της Νάξου μια μικρή συλλογή βιβλίων. Στο χωριό μου έφτασαν τελικά 800 βιβλία. Ανάμεσα σε αυτά τα βιβλία υπήρχαν και δύο που αναφερόνταν στη μελισσοκομεία. Ο πατέρας μου, αγρότης στο επάγγελμα, διάβασε αυτά τα βιβλία και εντυπωσιάστηκε και στη συνέχεια τα μελέτησε. Πίστεψε ότι θα μπορούσε να εφαρμόσει όλα αυτά τα που διάβασε. Στην αρχή δειλά-δειλά προμηθεύτηκε κάποια μελίσια και συνέχισε. Η επιχείρηση σταδιακά άρχισε να αποδίδει. Με την πάροδο των ετών τέθηκε το θέμα της συνέχισης της δραστηριότητας. Ο πατέρας μου με κάλεσε, ανάπτυξε τα υπέρ και τα κατά και με άφησε να αποφασίσω αν θα μπορούσα να αναλάβω. Για καλή μου τύχη αποφάσισα να επαναπατριστώ και να συνεχίσω τη δραστηριότητα. Σήμερα η επιχείρηση λειτουργεί ως οικογενειακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της. Έχουμε προχωρήσει στην ανάπτυξη και την παραγωγή και προχωράμε στη βασική επεξεργασία σε ειδικά οργανωμένο εργαστήριο το οποίο γίνεται απλή συσκευασία σε γυαλινά βάζα. Το προϊόν διατίθεται κυρίως από τα καταστήματα της επιχείρησης, από το κατάστημα της επιχείρησης, από μεγάλα σούπερ μάρκετ του νησιού και επιλεγμένα καταστήματα. Στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή σε μόνιμη βάση απασχολούνται εκτός από τον πατέρα μου και εμένα, η σύζυγός μου, ένας υπάλληλος και κατά τη διάρκεια του φόρτου εργασίας απασχολούνται εποχιακοί υπάλληλοι. Το παράδειγμα αυτό ακολούθησε και δεύτερος συμπατριώτης και χωριανός, ο οποίος μελέτησε τα ίδια βιβλία και ξεκίνησε δεύτερη επιχείρηση καλλιέργειας, παραγωγής και διάθεσης μελιού και αυτή η επιχείρηση βρίσκεται επίσης σε ανάπτυξη και έχει περάσει από τον πατέρα στους δύο γιους του. Εγώ μετά την απασχόλησή μου με τον κλάδο μελέτησα περισσότερα βιβλία, σε μερικά από αυτά έγινα συνδρομητής, διαπιστώθηκε ότι η βλάστηση του νησιού προσφέρεται στην άριστη ποιότητα του προϊόντος, σιγά σιγά και άλλοι αγρότες μπήκαν στο επάγγελμα σε όλο το νησί. Δημιουργήσαμε συνεταιρισμό μέσα από τον οποίο επιδιώκουμε την ενημέρωση των μελών αλλά και κάθε ενδιαφερομένο σχετικά με την ανάπτυξη και τη βελτίωση στην εξέλιξη του κλάδου. Συχνά οργανώνουμε ημερίδες και συνέδρια στα οποία καλούμε ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι μας ενημερώνουν για τις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου αλλά και επαγγελματίες με τους οποίους ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Οι ενέργειες αυτές έχουν αποδώσει καρπούς και τη στιγμή αυτή ο κλάδος στο νησί μας βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αναθεωρώντας τις απόψεις μου για το γάμο, παντρεύτηκα και απέκτησα 3 παιδιά ως συμβολή στο κοινωνικό τομέα. Για εσάς τους βιβλιοθηκονόμους, φαντάζομαι ότι η σύντομη αυτή παρουσίαση σας ενδιαφέρει από την άποψη της σπουδαιότητας που προέκυψε από 2 βιβλία μιας μικρής βιβλιοθήκης με περιορισμένη συλλογή. Φαντάζομαι ότι μια μεγαλύτερη βιβλιοθήκη με πλούτο γνώσης και συλλογής τι θα μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας, στους στόχους σας, στην πατρίδα μας κανείς δεν περισσεύει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.